Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εγγραφών για την Ακαδημία Δομή Διαβίου Μάθησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα λειτουργήσουν σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Καβάλα και Δράμα. Οι διαλέξεις του προγράμματος ξεκίνησαν ήδη και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με ομιλητές καθηγητές των σχολών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Υπενθυμίζεται ότι η θεματική ενότητα που έχει επιλεγεί για την Αλεξανδρούπολη έχει τον γενικό τίτλο «Ζώντας το σήμερα» και της Ορεστιάδα «Περιβάλλον και άνθρωπος». Η δομή που ξεκίνησε εδώ στον Εύρο ως πιλωτικό πρόγραμμα, δηλαδή η Ακαδημία του Εύρου, διαχέεται πλέον ως Ακαδημία Δομή Διαβίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι μια δράση την οποία ξεκινήσαμε μαζί σε συνεργασία με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και τις σχολές που υπάρχουν στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα, και τώρα αυτή η δράση πλέον διαχέεται και στις 5 περιφερειακές ενότητες. Έτσι, από την Τετάρτη, που θα είναι και η δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση που έχει σχέση με τις διαλέξεις αναφορικά με τους άξονες που έχει βάλει το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε πλήρως πόσοι έχουν εγγραφεί για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Σήμερα, λοιπόν, γνωρίζουμε ότι περίπου 380 άτομα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις, και πρέπει να σας πω ότι σε όλους αυτούς που έχουν παρακολουθήσει το 60% των διαλέξεων θα επιδοθεί ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης. Ένα πιστοποιητικό που θα έχει και τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου, του ΤΕΗ και της Περιφέρειας. Φέτος 80 καθηγητές και 580 συμμετέχοντες θα ωφεληθούν από το πρόγραμμα, ανταλλάσσοντας απόψεις σε επιμέρους αντικείμενα και θεματικά πεδία. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιόδους η επιστημονική γνώση να διαχέεται στην κοινωνία. Αυτός ήταν ο στόχος. Το πείραμα που έγινε στον Εύρο, δηλαδή η εφαρμογή αυτού του πιλωτικού προγράμματος, γνώρισε απόλυτη επιτυχία. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και την διάχυση της όλης δραστηριότητας σε ολόκληρη την περιφέρεια. Θα λειτουργήσουν στον Εύρο 2 τμήματα, ένα στην Αλεξανδρούπολη και ένα στην Ορεστιάδα, ένα τμήμα στην Κομωτινή, ένα τμήμα στην Ξάνθη, 2 τμήματα στην Καβάλα και ένα τμήμα στην Δράμα. Θα υπάρχει ένας κύκλος παρακολούθησης, αλλά το σημαντικό είναι η διάδραση. Δηλαδή ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συζητούν με τους καθηγητές για όλα αυτά τα θέματα τα οποία εκείνη την ώρα αναλύουν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να λύνεις απορίες, να μπορείς να έχεις τη δυνατότητα να σχολιάσεις κάτι στο οποίο συμφωνείς ή διαφωνείς, και μέσα από το διάλογο σαφώς προκύπτουν πιο ουσιαστικά αποτελέσματα.